Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας την αγαπημένη μου συνταγή για banana bread, γιατί είναι πολύ γνωστό το banana bread, όλοι πλέον φτιάχνουνε. Εννοείται. Και πρέπει να σας δείξω τη δική μου αγαπημένη συνταγή. Δεν την έχω φτιάξει εγώ, μου την έστειλε μία φίλη μου, το που ξέρω εγώ που τη βρήκε, αλλά είναι πολύ ωραία και εμπιστευτείτε με. Κωνσταντίνα, πού είναι τα gaming video στο τα κανάλι? Τα gaming video έχουν πάει στο Κωνσταντίνας Games, έχουμε κάνει άλλο κανάλι. Πω, έχω μείνει πίσω, συγχώρεσέ μου. Πριν ξεκινήσουμε να δημιουργούμε, θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να με βλέπετε να μαγειρεύω και να σας δείχνω διάφορα πράγματα που φτιάχνω, να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Κατά καιρούς μου στέλνετε αρκετοί, Κωνσταντίνα, πού είναι τα βιντεάκια μαγειρικής? Οπότε θέλω και τη δική σας άποψη, να τα συνεχίσω ή όχι. Η τζάμπα κάθομαι εδώ και τα τρώω και μετά και παίρνουμε τις θερμίδες. Με προσωπικά μου αρέσει να τρώω αυτά που φτιάχνεις, Κωνσταντίνα. Ναι, απλά τρως ένα και μετά το υπόλοιπο το ξεχνάς. Για το βίντεο. Τέλος πάντων, την συνταγή την έχω στο κινητό μου. Δεν την έγραψα καν, είναι σε φωτογραφίες στο κινητό μου. Όπως σας είπα, δεν ξέρω από πού την έχει πάρει η φίλη μου, απλά μου την έστειλε και την έφτιαξα. Οπότε δεν μπορώ να δώσω και τα credits, έτσι. Θα βγάλω εγώ τα υλικά εδώ πέρα και θα σας τα δείξω ένα-ένα στον πάγκο μου. Σαν βάλω την ποδιά μου, πρώτα ποδιά. Καλά θα τα κάνω. Έλα, Κωνσταντίνα, από πάση χωρίς ποδιά. Τζιν ποδιά. Κάτσε τώρα, γιατί το μικρόφωνο θα έχουμε θέμα. Πριν ξεκινήσω, θέλω να ανοίξω το φούρνο για να αρχίσει να προθερμαίνετε στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάω να σας λέω τα υλικά, τα έχω βγάλει όλα εδώ πέρα. Θέλουμε 2 αυγά, 2 κουταλάκια του γλυκού βούτυρο καρύδας. Πρώτη φορά το παίρνω. Την προηγούμενη φορά που το είχα φτιάξει, είχα βάλει βούτυρο κανονικό. Οπότε και να βάλετε βούτυρο κανονικό δεν έχει πρόβλημα. 2 βανίλιες. Μισό από το γιαούρτι στραγγιστό, 2% πήρα εγώ. 250 γραμμάρια αλεύρι ολικής. Μία πρέζα αλάτι, γνωστή πρέζα που ξέρει και ο Πάνος πολύ καλά τι είναι. Φυσικά δεν ξέρω τι είναι. Φυσικά δεν έχω ιδέα τι είναι η πρέζα αλάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. 2 κουταλιές σούπας μέλι. 3 μπανάνες όριμες. Στο σούπερ μάρκετ εγώ βρήκα ξεχωριστά όριμες μπανάνες που τις έχουν πιο οικονομικές. Έτσι αυτές... βλέπει, όριμες. Ναι, γενικά συνταγές θέλει όριμες μπανάνες. 50 ml ελαιόλαδο και μετά λέει μαύρη σοκολάτα θρηματισμένη σταγόνες. Εγώ έχω αυτό το organic cacao nibs. Είναι κομματάκια κακάο ακατέργαστα. Είναι από τη My Protein με την οποία έχουμε συνεργασία και τα χρησιμοποιώ και σε γιαουρτάκι, σε smoothies και τέτοια. Τώρα θα βάλουμε και στο banana bread μας. Αυτά ήταν τελικά, απλά και λίγα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να τα ανακατεύουμε. Άφησα στον πάγκο τα πρώτα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, έφερα και τη ζυγαριά μου εδώ πέρα και το μπολ που θα τα ανακατέψουμε όλα. Ξεκινάμε προσθέτοντας το μέλι, 2 κουταλιές της σούπας. Πρέπει να πάρω από εκείνα που ρίχνουν το μέλι που είναι... Για που έχουν οι αρκούδοι. Ναι. Ο αρκούδος έχει τέτοιο ξυλάκι. Ο Γουίνι. Ο Γουίνι. Ναι. Κλασικά ό,τι περισσεύει το τρώμε. Α, γι' αυτό θες να κάνεις εσύ βίντεο μαγειρικής. Μέλι είναι. Σε μένα, όσο είμαστε γυρίσματα δεν είναι σε μένα. Ό,τι περισσεύει θα το τρώω. Όχι, δεν θα μαγειρεύω και θα μου τα τρώνε κιόλας. Λοιπόν, πάνω θυμάσαι πότε είχα φτιάξει βασικά αυτό το κέικ. Το banana bread. Κάνα 2, 3, 4, 5 χρόνια. Όχι. Όχι, 3. Όταν είχαν έρθει για καφέ τα κορίτσια εδώ στο σπίτι. Ah. Η Έλενα και η Χαρούλα. Ούτε ένα χρόνο, ούτε ένα χρόνο. Ούτε ένα χρόνο, 2 μήνες μπορεί να έχει. Καραντίνα είχαμε ακόμα. Δεν θυμάμαι τα cheat meals. Τα αυγά, τα 2 αυγά. Πρέπει να μην πέσει τσόφλι μέσα. Καλό θα ήταν. Έπεσε. Oh. Και πολλά κιόλας. Πρώτη φορά ανοίγω τόσο χάλια αυγό. Πώς φαίνεται ότι έχεις αγχωθεί? Είμαι αγχωμένη, δεν ξέρω γιατί. Γιατί βασικά δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο χαλκιδικής από τις ελιές του Εφταξία. Μπράβο. Αυτό είναι, παιδιά, που κάνει όλη τη διαφορά, να ξέρετε. Το βούτυρο καρύδας. Όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, εγώ το είχα κάνει με βούτυρο κανονικό. Οπότε, άμα δεν βρείτε βούτυρο καρύδας, γιατί και εγώ δεν ξέρω που το βρήκα. Τυχαία το βρήκα στο σούπερ μάρκετ και το πήρα. Κανονικό, δες το πως είναι. Είναι κίτρινο, σαν το κανονικό βουτύρο. Πώς καταλαβαίνεις την καρύδα? Από τη γεύση. Δεν ξέρω πάνω μου.
Πρώτη φορά παίρνω. 2 κουταλάκια του γλυκού. Αυτό νομίζω είναι ένα κουταλάκι. Άμα δεν βάλεις χέρι δεν γίνεται τίποτα, να ξέρετε. Εγώ παιδιά μαζί με εσάς μαθαίνω και εγώ. Να ξέρετε, μαζί με εσάς μαθαίνω και εγώ. Μετά θα το κάνεις εσύ, ε! Φαντάζεσαι. Κοίτα, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Οι κανονικοί σεφ έχουν μία πετσέτα συνέχεια πάνω τους, την κρεμάνε εδώ στην τέτοια, στην τσέπη, για να σκουπίζουν τα χέρια τους. Mm-hmm. Άμα έχεις δει MasterChef, ξέρεις. Εγώ δεν έχω δει, για το δεν ξέρω. Βουτυροκαρύδες και τις βανίλιες. Μην τις ανοίγετε με τα δόντια, παιδιά, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το βλέπω. Όλοι τις ανοίγουν με τα δόντια. Είναι πολύ απλό να ανοίξεις με τα χεράκια, δεν χρειάζεται δοντάκι. Λυπηθείτε τα δοντάκια σας. Και τώρα θα τα ανακατέψουμε. Δεν έχω πολύ δυνατό μίξερ και λέει ότι θα αφρατέψει. Εγώ την προηγούμενη φορά δεν το είχα δει να αφρατεύει πολύ. Φήμες λένε ότι στο επόμενο βίντεο που στο πλήρω θα έχει αλλάξει μίξερ, παιδιά. Πολύ πιθανό. Άμα δεν αφρατέψει καλά. Δεν θα αφρατέψει. Ακριβώς είναι τα φράτεμα, ξέρουμε, να έχουμε το νου μας. Πρέπει να πάρει αέρα, να φούσκω, κατάλαβες, να φαίνεται, παίρνει αέρα. Δεν έβαζε σαλέτη. Δεν βλέπω να αφρατέψει. Λέει για 3 λεπτά. Αλλά εγώ δεν έχω υπομονή 3 λεπτά. Και εμείς έχουμε κάμερες που θα τελειώσουν μπαταρία της. Οπότε κλείσουμε. Λιγότερο, κάτσε λίγο ακόμα. Αφράτεψε τελικά. Όχι. Δεν νομίζω να αφράτεψε. Άκου πάνω, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πάρουμε ένα πολυμίξερ, πολυμηχάνη. Γιατί εκείνη είναι και σταθερά, το βάζει και να κατέβει μόνο του. Και σου πας και βλέπει σειρά. Α, να μην κουράσει κιόλας, εντάξει. Είναι τώρα δεν μπορώ, πιάστηκα και δεν με αφράτεψε κιόλας. Δεν πειράζει, παιδιά, δουλεύει. Το έχω ξανακάνει και δεν είχε αφρατέψει και δουλεύει μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα χρειαστώ το μίξερ. Εγώ θα το αφήσω πάλι στην άκρη εδώ πέρα και αν χρειαστώ θα το ξαναπάρω. Τώρα θα πάρουμε τις μπανάνες, τις 2 από τις 3. Και θα τις κόψουμε σε φέτες, θα τις ρίξουμε εδώ μέσα και θα ανακατέψουμε πάλι. Όλες είναι λίγο άγουρες, περισσότερο χτυπημένες είναι παρά όριμες, αλλά τέλος πάντων. Σε σκάμαρα. Με σκάμαρα. Θα τις κόψουμε φετούλες. Αισθάνομαι ότι όντως είμαι σε... Σε εκπομπή μαγειρικής. Ναι, ναι. Είναι η τεχνική που έχω, που είναι τέλεια. Και ενώ τα πλάνα μου θυμίζουν το MasterChef. Παρόλο που δεν το έχω δει και τελείως. Άμα το έχεις δει θα καταλάβεις ότι δεν έχει καμία σχέση. Άμα δεις τα πλάνα μου θα καταλάβεις ότι είναι καλύτερα. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Θα ξαναπάρουμε το μίξερ, το τέλειο, που πρέπει να αλλάξω πάνω. Να βάλουμε στην άκρη τη ζυγαριά και να κατέψουμε. Οι μπανάνες πρέπει να λιώσουν όμως. Τόσο όριμες είναι. Ναι. Κατά την άποψη μου έχει πάει πολύ καλά. Είναι ωραίο, λιώσανε, εντάξει. Λιώσανε. Ναι, δεν έχω παράπονο. Αφήνουμε στην άκρη αυτό το μπολ και παίρνω το δεύτερο και εδώ πέρα θα βάλω το αλεύρι, τη σόδα και το αλάτι και θα τα ανακατέψω. Βιολογικό κιόλας αλεύρι, δεν τα λέμε κι αυτά. Και βιολογικό και ολικής. 250 γραμμάρια είναι, θα τα γεμίσω όλα αλεύρι τώρα, δεν πειράζει. Σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού. Μία πρέζα αλάτι. Το νομίζω είναι παραπάνω. Νομίζω είναι αρκετό. Και ανακατεύουμε λίγο αυτά, τώρα θα τα ανακατέψω εδώ. Να πάει παντού η σόδα και το αλάτι. Στο τέλος θέλω να μας πεις πόσο εύκολη τη θεωρείς για κάποιον να την κάνει αυτή τη στιγμή. Πανεύκολη. Πανεύκολη. Όλο από τώρα. Με τις δικές σου οδηγίες. Ναι, γενικά δεν είναι δύσκολη η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Ειδικά η ζαχαροπλαστική, απλά ακολουθείς τη συνταγή. Εντάξει, υπάρχουν δύσκολες συνταγές, δεν λέω να φτιάξουμε με ζαχαρόπαστες και τέτοια πράγματα. Αλλά τα κέικ είναι το πιο εύκολο πράγμα. Και τα προσθέτουμε εδώ πέρα. Βάζουμε το αλευράκι μας. Και τα ξαναχτυπάμε.
μέχρι να ομοιογενοποιηθούν. Δηλαδή ξεκάθαρα το μυστεράκι θα τα βγάλει τα λεφτά του τόσο πολύ. Τα έχει βγάλει ήδη τα λεφτά του αυτό το μυστεράκι, πρέπει να αντικατασταθεί. Σηκώνε ένα σύρμα σκόνη. Αφού ομοιογενοποιήθηκε εδώ το μείγμα, το ανακατέψαμε καλά, θα προσθέσουμε και το γιαούρτι, το οποίο είναι το τελευταίο που μας έχει μείνει, και θα τα ξανά ανακατέψουμε. Είναι μισό και σεδάκι θα βάλουμε. Τώρα εντάξει, το περίπου. Δεν το ζυγίσω αυτό. Πάμε πάλι. Βάλουμε τώρα και τα cacao nibs, τα οποία βέβαια είναι προαιρετικά. Νομίζω είμαστε καλά. Είναι και πικρά αυτά, δεν είναι η κλασική σοκολάτα. Κατέργαστα κομμάτια cacao. Θα σας αφήσω και link στην περιγραφή από τα cacao nibs που χρησιμοποιώ εγώ για να τα τσεκάρετε. Πάμε λίγο να ανακατέψουμε εδώ τα κομματάκια να πάνε παντού. Είναι αρκετά πηχτό το μείγμα και είναι ζόρικο το ανακάτεμα. Έκανα σήμερα χέρια. Δεύτερος γύρος. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη και φέρνω τη φόρμα μας για να την βουτυρώσουμε και να βάλουμε μέσα το cake bread, το banana bread. Αυτή είναι η φόρμα, μία ορθογώνια φόρμα, έτσι μικρούλα είναι, δεν βγαίνει πολύ μεγάλη η ποσότητα, αλλά αν θυμάμαι καλά είχε φουσκώσει πάρα πολύ. Εγώ απλά το έφαγα. Θυμάμαι ότι λίγο σχήμα δεν είχε κάνει. Ναι, παίζει να έχει φουσκώσει. Θα βάλω λαδόκολλα, θα το βάλω απευθείας στο κέικ εδώ πάνω. Γιατί με δυσκολεύει πολύ μετά να το καθαρίσω εδώ στις σχισμές που έχει και καλά για σχέδια. Οπότε για να γλιτώσω το καθάρισμα. Προ τύπ, πάει για σταθμό. Ναι, δεν είναι προ. Τη τεμπέλα. Αλλά είχε σχήμα μου σε αυτό, έτσι. Μια χαρά σχήμα είναι, όπως και να είναι το σχήμα θα το φάω εγώ. Θα βάλω και λίγο βούτυρο εγώ, να μην κολλήσει καθόλου. Και τώρα βάζουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα. Άμα δεν χωρέσει θα βγάλω κάτι μικρές φόρμες για cupcakes και θα βάλω το υπόλοιπο μείγμα εκεί πέρα. Μην βγει χάλια το σχήμα του. Έχουμε και ένα βίντεο που γυρνάμε, αν ήταν να το φάμε μόνοι μας, ναι. Έτσι, γι' αυτό όλα τα φαγητά που τρώω δεν έχουν καλό σχήμα, Πλάκα κάνω, πλάκα. Υπάρχουν και τα Instagram stories, οπότε έτσι, το μπράβο. Καμιά φορά τα προσθέσουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει. Τέλειο. Και τώρα από πάνω βάζουμε τη μία μπανάνα που είχαμε αφήσει στην άκρη σε κομματάκια και την κάνουμε μία λωρίδα πάνω στο κέικ. Κόβουμε λοιπόν και την άλλη μπανάνα σε λεπτές φετούλες. Και τη βάζουμε εδώ πάνω. Αυτές τα καούλια θα ξεροψηθούν και έτσι. Ναι, έτοιμο. Και το βάζουμε στο φούρνο. Όπως είπα στην αρχή, στους 180 βαθμούς, σε προθερμασμένο φούρνο. Εγώ θα τη βάλω σε κάποια συγκεκριμένη σχάρα, όπου χωράει. Και θα μείνει εκεί πέρα για μία ώρα, όπου και πάλι θα το ελέγξουμε αν έχει γίνει. Και τα λέμε σε μια ώρα. Μια ώρα μετά θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι, οπότε πάμε να βγάλουμε το κέικ από το φούρνο. Ορίστε! Βάζουμε ένα μαχαίρι σε ένα αρκετά φουσκωμένο σημείο και πρέπει να βγει στεγνό, λέει. Νομίζω βγαίνει στεγνό. Δεν ξέρω βέβαια τι εννοούν, ποτέ δεν κατάλαβα τι εννοούν, αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλά. Θα ήθελα να έχει περάσει λίγη ώρα για να το βγάλουμε, ώστε να σφίξει, γιατί τώρα είναι ζεστό, αλλά θα το ρισκάρω για το βίντεο. Να έχεις πάρει τη μύτη. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και δες, δεν λερώθηκε καθόλου. Και είμαι χαζή. Έχουν ψιλοκαεί και πάνω οι μπανάνες. Ναι,
Θα κόψω κάποιες φέτες και θα προσπαθήσω να το βάλω σε αυτό το όμορφο πιάτο που έχω πάρει και να το διακοσμήσω και λίγο. Έτσι, για να έχουμε και μια φωτογραφία για το Instagram. Θα κόψω στη μέση. Και ξέρεις, το κόβει τώρα και δεν έχει πήξει. Τι ωραία της αλήθειας. Και μετά το υπόλοιπο θα το κόψουμε φετούλες. Που από καίει πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πιάσω. Και μετά αυτό εδώ. Αυτό εδώ και εδώ. Κάτσε να σκεφτώ τώρα πώς θα το διακοσμήσω. Έκοψα εδώ και μία μπανάνα για να βάλω κομματάκι έτσι στο πιάτο. Θα βάλω και λίγα τέτοια από πάνω. Έτσι, θα τα αφήσω να πέσουν όπως να είναι και εκτός πιάτου. Ναι. Καλή ιδέα. Και είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα της δοκιμής, πάνω θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Το αμέρομαι σημείο. Θα κόψουμε τη γωνία, θα κόψουμε εδώ πέρα. Θα χαλάσουμε το σχέδιο, δεν πειράζει. Άρα αυτό που έχει και από δεν πάνω... Δεν θα έχει καλή γεύση όμως, γιατί δεν θα έχει πολύ μπανάνα στην άκρη. Σωστό. Γενικά δεν είναι κέικ, δεν πρέπει να είναι γλυκό. Το λες άγλυκο. Ναι. Αλλά είναι μπανάνα μπρεντ. Είναι ψωμί. Κι άλλο. Σ' άρεσε. Ναι. Και με άρεσε. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Θέλω όσοι από εσάς δοκιμάσετε τη συγκεκριμένη συνταγή να με κάνετε tag σε stories στο Instagram, ώστε να το κάνω repost ή σε post ό,τι θέλετε. Μην ξεχάσετε, αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο από εμένα, τσεκάρετε το gaming μου κανάλι που ανεβάζω 2 φορές τη βδομάδα gaming βίντεο. Θα σας περιμένω όσους σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι και εκεί πέρα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα μεγάλο like. Για να το ξέρω ότι σας άρεσε και κάνε ένα subscribe στο κανάλι μου, για να είστε κι εσείς ένας από τους συνδρομητές της Κωνσταντίνας. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!